Σοκαρισμένη από την περιπέτεια του παιδιού της που έπεσε σαν κεραυνό στην ηρεμική και ευτυχισμένη ζωή της οικογένειάς της, η μητέρα του 27χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι ενώ βρισκόταν και διασκέδαζε σε μπαρ του Ρεθύμνου, ξεσπά με δάκρυα μπροστά στο φακό της νέας τηλεόρασης. Σκαρφάλωσα να πηδήξω τον τρίτο όροφο, αυτό ένιωσα, να δω το αγόρι μου χωρίς μάτι. Τι έπρεπε να κάνω. Απ' την Κυριακή είμαι δίπλα του και όλη νύχτα κλαίω. Όλη νύχτα για να μην με βλέπει το παιδί μου και κοντεύω να τρελαθώ. Τι άλλο πρέπει να κάνω, Να του βρω αυτού του ίδιου να του βγάλω εγώ τα μάτια με τα χέρια μου. Τα δάκρυα του πόνου για το περιστατικό που σημάδεψε για πάντα το παιδί τη γίνονται οργή για εκείνου που ευθύνονται για το τραυματισμό του. Τι θέλετε, κυρία Μαρία, εσεί τώρα. Δικαίωση να βρεθούν οι ένοχοι. Και θέλω να τιμωρηθεί και αυτό που έχει το κατάστημα να μάθει να μην βάζει τραμπούκου μέσα στο μαγαζί του, να έχει μπράβου να του βγάζει έξω. Η κάθε μάνα που αφήνει το παιδί τη να πάει να διασκεδάσει θέλει να τον δει ζωντανό πίσω. Το περασμένο Σάββατο, 27χρονο Ηρακλειώτη πήγε μαζί με φίλου του να διασκεδάσει σε μπαρ του Ρεθύμνου. Δυστυχώ, πριν καλά-καλά καθίσουν, ένα γυάλινο μπουκάλι ποτήρι εξφενδονίστηκε προ το μέρο του και καρφώθηκε στο μάτι του νεαρού. Μου καταστρέψαν το μέλλον του παιδιού μου. Ένα παλικάρι που δουλεύει σε υπολογιστέ, που μιλάει δύο γλώσσε, που είναι βιοπαλαιστή. Ένα ήσυχο παιδί. Και κάτι άλλο. Τα άλλα δύο αγόρια που ήταν μαζί του έχουν υποστεί τέτοιο σοκ. Θα είναι φάρμακα τα παιδιά. Να δουν ξαφνικά το φίλο του να πέφτει κάτω, χωρί να ξέρουν από τι και να κρατάει το μάτι του στα χέρια. Αυτό που προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση αλλά και πολλά ερωτηματικά είναι το γεγονό ότι η αστυνομία για το περιστατικό ενημερώθηκε από δημοσιογράφου. Δεν ειδοποίησαν καν την αστυνομία, αυτό μετρώει. Ο καταστηματάρχης είπε ότι και στο ΕΚΑΒ μέσα, είπαν ότι έπεσε, λέει: Ένα παιδί δεν είναι τίποτα. Το φέρανε εδώ στο Πανεπιστημιακό. Εμένα με ειδοποίησαν 8 η ώρα το πρωί. Ήρθα και είδα ένα αγόρι 27 χρονών χωρί μάτι. Αυτό σα λέω μόνο. Όπω μα εξομολογείται η μητέρα του άτυχου νεαρού, τα νέα για την εξέλιξη τη υγεία του δυστυχώ δεν είναι ενθαρρυντικά. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού, μάλλον δεν θα μπορέσει να ανακτήσει ποτέ την όρασή του. Όλοι βέβαια ελπίζουν σε ένα θαύμα. Εφτά ώρες χειρουργείο το παιδί μου για να μπορέσουν όχι να του σώσουν την όραση, την έχασε. Η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, όχι σε ό,τι αφορά τη ζωή του, αλλά την όρασή του. Η κυρία Ηλιάκη έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, έπεσα στα πόδια της και την ευχαριστώ και όλοι οι οφθαλμολογικοί τον έχουν σαν του. Η οικογένεια που βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη στην αρχή ενό Γολγοθά καλεί τι αστυνομικέ αρχέ να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν του υπεύθυνου που σημάδεψαν για πάντα τη ζωή και τα όνειρα ενό νέου άνθρωπου, ο οποίο είχε την ατυχία να βρεθει σε λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή, ανάμεσα σε λάθος ανθρώπους